Αγγελία γάμου του Ελευθέριου Σουλτάτου και της Βασιλικής Λασκαράκη. Με το καλό! Ο Ελευθέριος λοιπόν και η Βασούλα παντρεύονται. Από ό,τι λέει εδώ η Αγγελία που διαβάζουμε, αφού λέει τέλος πάντων τα ονόματά τους, πρόκειται να έλθουν σε γάμο που θα γίνει στην Κρήτη. Έτσι. Ναι, γιατί είναι κριτικός. Άρα το χθεσινό ρεπορτάζ που είχαμε διαβάσει, παιδιά, που ήταν νομίζω στο You Weekly, ήταν αληθινό. Καθώς σήμερα έχουμε και την αγγελία του γάμου τους, εγώ πρωί-πρωί φυσικά πήρα τη Βάσο τηλέφωνο να ζητήσω το πρώτο εξώφυλλο με τον ηθικό. Αυτά που κάνουμε για το χελό. Ναι. Ναι. Και... ναι, αυτό που κάνει. Όχι, μου λέει Αρούλη, με αυτό θα το ζήσουμε μόνοι μα. Α, σου είπε έτσι. Ναι, ναι, ναι. Δεν θα υπάρξουν ούτε πρόβες γάμου, ούτε ξεπρόβες. Σε απέφυγε ευγενικά. Πολύ ευγενικά με απέφυγε. Επειδή ενημερώθηκε... Είναι η πρώτη φορά που φοράει νηφικό. Αν θυμάμαι σωστά... Πολιτικός. Με τον Τσιμιτσέλη είχαν ναι. Πολιτικό γάμο. Ήταν ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω θα είναι κάτι πολύ κλειστό. Δεν θα μάθουμε και είναι ακριβώς. Κάτι πολύ δυνατό. Και πολύ δυνατό και θα είναι κάτι πολύ κλειστό μόνο για αυτούς, τις οικογένειές τους και τους ανθρώπους που αγαπάνε. Δεν έχουμε τα ζώδιά τους να τα δείξουμε στη λίτσα. Όντως δεν τα έχουμε. Γιατί πρέπει να είναι αυτή η σχέση, κάτι να έχει. Κάτι πλανητικά, δεν ξέρω. Πλανητικά, για σελήνη, ίδιον ήλιο, ίδιον ουρανό. Όχι, όχι, παιδιά, εμπιστεύτηκαν ο ένας τον άλλον γρήγορα. Πολύ γρήγορα εμπιστεύτηκαν. Δηλαδή, συγκατοικήσανε. Ήταν αυτό το δαχτυλίδι, τέλος πάντων, φοράει η Βάσο. Σοβαρά μιλάς. Θα μπορούσε να είχε χίλιους δυο λόγους μέσα στο κεφάλι της για να την κρατήσουν πίσω και να μην αφήσει τον εαυτό της ελεύθερο να το ζήσει. Είναι και λογικό. Τόσο άμεσα. Γιατί ισχύει. Κάποια στιγμή προχωράει ο κόσμος. Αλλά εμπιστεύει το ένστικτό της. Και μπράβο την. Περιθώριο 4 μηνών από την, από την δημοσίευση. Και στα δικά μας. Ελπίζουμε να προσκληθούμε σε αυτό το θα είναι κλειστό σου. Όχι, θα είναι κλειστό σου, λέω. Εγώ μπαίνομαι στον κύκλο του κλειστό. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, παιδιά. Προσαρμόζεσαι εύκολα. Εγώ και με τρεις.